Κυρία Κτενά, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κτενά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Κτενά, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα γεγονότα στη Γάζα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τις κρίσεις που υπάρχουν ανά τον κόσμο και ξεκάθαρες θέσεις, θα λέγαμε, έναντι σε κάθε πόλεμο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα κάλεσε τον ελληνικό λαό να δείξει την αμέριστη συμπαράστασή του και αλληλεγγύη του με τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό που είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσουμε και να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτά τα δραματικά, τα τραγικά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Παλαιστίνη, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή την τραγωδία, τη φρίκη τη χτεσινή με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Αυτό δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Δεν έχει διευκρινιστεί, κυρία Κτενά, πάντως. Γιατί υπάρχουν πλευρές που και, Ισραήλ, και το Ισραήλ μεταξύ πολλών άλλων. Ναι, που... αυτά γίνονται, ξέρετε πολύ καλά ότι γίνονται σε ένα πόλεμο. Ωστόσο, ναι, αλλά να μην όχι, θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα να πούμε ποιος το έχει κάνει. Ωραία. Γιατί είναι φρικτό το έγκλημα. Ωραία. Οπότε ας το αποφύγουμε τουλάχιστον ακόμα. Εντάξει. Διότι θύματα λοιπόν υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο οι Παλαιστίνοι, και οι Ισραηλοί έχουν αμάχους. Και ξέρουμε όλοι και πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και από ποιους ξεκίνησε. Δηλαδή μην το ξεχνάμε. Η δικιά μας η θέση είναι ότι όλα αυτά είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην 50-70 χρόνια ιστορία κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Είναι κατοχή, κύριε Χτενά, αλλά να βάζουμε και τα πράγματα. Όταν κάλεσαν και τους Ισραηλινούς όμως, μια και πάτε τόσο πίσω, το 47-48 να συμμετέχουν και να πάρουν και αυτοί το κομμάτι που ενδεχομένως να τους αναλογούσε, δεν πήγαν καθόλου. Ναι, δηλαδή, αυτό που ζητάμε. Ναι, είναι λοιπόν. Θα μπορούσαν να έχουν κράτος σήμερα. Ιστορία, να μην κάνουμε ιστορική αναλογία. Όχι, ας μείνουμε στα τελευταία, θέλω να πω. Ας μείνουμε στα τελευταία, στα πρόσφατα, κύριε Χτενά. Ναι, αλλά τα τελευταία δεν είναι αποκομμένα από τα προηγούμενα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 νεκροί Παλαιστίνοι όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο 200 από την αρχή της χρονιάς πριν την τελευταία όξυνση. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τους επικισμούς που συνεχίζουν αμύωτοι. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το κουρέλιασμα όλων των διεθνών συμφωνιών από το Ισραήλ, όλων των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ακόμα και η Ελληνική Βουλή το 2015 ψήφισε ομόφωνα την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Ομόφωνα. Τι έγινε από όλα αυτά? Υπάρχει μια διεθνή συμφωνία και απόφαση του ΟΗΕ για Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67. Τι έγινε έκτοτε? Επικισμοί, ύψωση τυχών, η φυλακή της Γάζας, επιδρομές καθημερινές, αρπαγή της Παλαιστινιακής γης, περιουσίας των λαών, σκοτωμοί, εξευτελισμοί, φυλακίσεις, χιλιάδες οι φυλακισμένοι στις Ελληνικές φυλακές. Όλα αυτά, έχεις λοιπόν έναν λαό ο οποίος πραγματικά στενάζει δεκαετίες κάτω από μια σιδερένια μπότα και περιμένεις ότι δεν θα εξεγερθεί. Το είπε πολύ καλύτερα από μένα ο γνωστός Ισραηλινός συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Γκιντεόν Λεβί. Το περιέγραψε πάρα πολύ καλά τι γίνεται εκεί κάτω. Και ξέρετε, ναι, ο Ισραηλινός λαός υποφέρει επίσης. Ο Ισραηλινός λαός έχει γίνει ανθρώπινη ασπίδα για να προασπίζει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και της Αμερικής, αυτό που λέγεται Ισραήλ, και είναι η αιχμή του δόρατος της πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή. Ναι, και ο Ισραηλινός λαός πληρώνει. Και εσείς καταδικάζετε και τη σφαγή των αμάχων από τη Χαμάς, έτσι δεν είναι? Καταδικάζετε και τη σφαγή των αμάχων στο Ισραήλ από τη Χαμάς. Δεν είναι πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ. Είναι Παλαιστίνη-Ισραήλ. Η Χαμάς αυτή τη στιγμή είναι η πλειοψηφούσα παράταξη. Βλέπω όμως, κυρία Κτενά, είναι η λωρίδα της Γάζας, αλλά από την άλλη πλευρά η Δυτική Όχθη υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Είδαμε, δεν γίνονται τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη που δεν ελέγχεται από τη Χαμάς να έχουμε ανάλογα γεγονότα. Γίνονται αυτά που γίνονται στη λωρίδα της Γάζας, η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς και από τους Ισλαμιστές συμμάχους της, όπως είναι η Ισλαμική Τζιχάντ. Και κλείνω για να ακούσουμε το σχόλιο σας. Μάλιστα, η επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας φέρεται, και υπάρχει και ένα βίντεο από το Αλ Τζαζίρα, το οποίο επικαλείται ο Ισραηλινός στρατός, να έχει γίνει από ρουκέτα που εκτόξευσε και κατά λάθος, από ό,τι φαίνεται, έφυγε από την Ισλαμική Τζιχάντ και χτύπησε στο νοσοκομείο.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει και αντίλογο σε αυτό. Βεβαίως, όχι. Εγώ αναφέρω τον αντίλογο. Ναι, επειδή... Είπατε εσείς να μην ασχοληθούμε με κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Όχι, δεν είπαμε να μην ασχοληθούμε. Είπαμε να μην παίρνουμε θέση. Ότι και η μία πλευρά λέει το ένα και η άλλη πλευρά λέει το άλλο. Δεν είναι πολύ καλός ο ήχος και δεν ακούω. Ξαναπείτε, σας όχι, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι δεν παίρνουμε θέση. Απλά λέμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχει μία πλευρά. Έτσι και εμείς οφείλουμε να επισημάνουμε δημοσιογραφικά και μόνο ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, το οποίο λέει κάτι άλλο, το ανάποδο πιο συγκεκριμένα. Η απάντηση είναι ότι εκεί πέρα δεν προκύπτουν θέσεις εκτόξευσης. Τέλος πάντων, αυτό που λέτε για τη Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά που λέω. Δεν έχουν σταματήσει οι καταπατήσεις, δεν έχουν σταματήσει. Αν δεν γίνεται πόλεμος, αυτό θέλω να πω. Ότι όντως γίνονται πράγματα, αλλά δεν γίνονται πόλεμος. Για τώρα μιλάω. Είσαστε δημοσιογράφοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια ακούμε κάθε τόσο για εξευθελισμούς των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, για σκοτωμούς. Δεν τα ακούμε. Είναι δυνατόν λοιπόν να απεμπλέκουμε τα γεγονότα στη Γάζα από τη Δυτική Όχθη? Από του παρόντος αναφέρομαι. Και η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αλληλέγγυα με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Ναι, σαφέστατα υπάρχουν διαφορές μέσα στον ίδιο Παλαιστινιακό λαό, στο ποιες δυνάμεις έχει στηρίξει ή δίνει την πλειοψηφία στις εκλογές, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην Παλαιστίνη. Μπορούμε να γνωρίσουμε την Ισραηλινή επιθετικότητα που έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγωδία τώρα. Και ναι, υποφέρει και ο Ισραηλινός λαός και υποφέρουν και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής. Και μπαίνει σε κίνδυνο ολόκληρη η περιοχή. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την ειρήνη στην περιοχή από την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67, από το σταμάτημα των επικισμών και την επιστροφή των επίκων και την παράδοση των Παλαιστινίων την ανακήρυξη δύο ισότιμων κρατών και την απόδοση της γης στους Παλαιστινίους. Μάλιστα. Ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το ΚΚΕ έβγαλε 6 δημάρχους, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, 6 δημάρχους, ένα από την πρώτη Κυριακή στην Ιταλία και 5 τη δεύτερη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι συνολικά ήταν μια καλή αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα μας ικανοποίησαν, γιατί φάνηκε να εδραιώνεται και να ενισχύεται ένα διακριτό ρεύμα αμφισβήτησης ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική του. Και αυτό, θέλω να πω, αποτυπώνεται κυρίως στα ποσοστά στις περιφέρειες, που είδαμε ότι είναι ανεβασμένα πάνω από το 10%. Στην Αττική, ο Πρωτούλης ήρθε, η Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλής ανωτερία του Πρωτούλη ήταν τρίτη δύναμη. Μπήκαμε στο δεύτερο γύρο σε πολλές αναμετρήσεις, ήρθαμε δεύτεροι σε πολλούς δήμους χωρίς να μπούμε στο δεύτερο γύρο. Όλα αυτά, και βέβαια αυτό σημαίνει πολύ περισσότεροι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θα στηρίζουν θέσεις και πολιτικές κόντρα στην κυρίαρχη πολιτική και θα είναι αρρωγή στις διεκδικήσεις της ευρύτερης πλειοψηφίας του λαού μας. Αυτό ωστόσο που έχει μια αξία είναι το ότι φάνηκε ότι υπάρχει ένας κόσμος αποφασισμένος να συγκρουστεί με τις αντιδραστικές πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια και στήριξε δημάρχους τη δεύτερη Κυριακή, όπως είπατε, οι οποίοι ειδικά, καταρχήν πολλοί από αυτούς, περισσότεροι, ήταν προηγουμένως πάλι, όχι προηγουμένως αυτή μετά το 19, πριν από το 19 ήταν ξανά στη Δημαρχία, όπως ο Σελέκος, το Χαϊδάριο, ο Σίμος στην Πετρούπολη και φυσικά ο Πελετήδης που τρίτη συνεχή θητεία στην Πάτρα κέρδισε. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο κόσμος θυμάται ποιον είχε δίπλα του και θέλησε να έρθει σε σύγκρουση με πολιτικές οι οποίες είναι κόντρα στη ζωή του, στηρίζοντας δημάρχους που τους έχει αγωνιστές δίπλα του, και αυτό εμάς μας γεμίζει, μας δίνει μια... μας επιφορτίζει με μια αυξημένη ευθύνη. Δεν είναι πέρα από την ικανοποίηση, υπάρχει και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί πρέπει να γίνουν και να δείξουμε ότι δίκαια μας εμπιστεύτηκε ο λαός και ναι, θα κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Ισχυρή λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά, όπως και τη Βουλή. Αυτό είναι ένα στίχημα για μας και δέσμευση, γιατί παραμένει ιδιαίτερα αρνητικός ο συσχετισμός. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου στήριξε πάλι τις γνωστές χρεοκοπημένες συνταγές. Άρα λοιπόν, εμείς υποσχόμαστε
ότι θα τιμήσουμε τη δέσμευσή μας και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δείχνοντας το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι. Κύριε Ακτανά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.